hydration. Stay hydrated. Με τόσο αρνί, ρε φίλε, με έχει πιάσει η αρνή εδώ πέρα. Με τόσο αρνί έχω, νιώθω το αρνί εδώ κάτω να ζει ακόμα μέσα μου. Μελάζει ακόμα, προσπαθεί να βγει. Καλησπέρα σε όλους. Τι καλησπέρα κάνετε, σας. Πώς περάσατε το Πάσχα, φάγατε? Εμείς πάντως κάτι κάναμε. Γι' αυτό είμαστε έτσι. Το σημερινό μας λοιπόν βιντεάκι, παιδιά, θα έχει θέμα 5 συμβουλές μετά από το Πασχαλινό τραπέζι. After Ανάσταση. After Ανάσταση στομαχιού μετά από τόσο φαγητό. Ισχύει, ισχύει. Γράφει. Κάτι κάνει. Τα σημερινά tips έχουν να κάνουν για μετά το τραπέζι, όπου έχεις φάει 3,5 στάνες αρνιά και για να χωνέψεις έχεις πάει... έχεις πάει και έχεις τυλιχτεί σαν το βόα γύρω-γύρω από ένα δέντρο για να σπάσεις τα ζωντανά που έχεις μέσα σου. Επίσης, εκτός από το φαγητό το πολύ που έχουμε φάει όλοι μας, έτσι, σίγουρα θα έχετε φάει, ακόμα και vegan να είσαι, δεν θα φάγες 5 κιλά μαρούλι να το γιορτάσεις. Ναι. Σίγουρα. Τα κιλά το μαρούλι είναι καλό, τέλος πάντων. Σίγουρα θα έχεις πιει και 10 λίτρα κρασί, καμιά 40 μπύρες. Βασικά 40 μπύρες είναι όσο ψήνει τα αρνή, μετά άλλες τόσες και στο φαγητό. Οπότε και θα έχεις γίνει η επόμενη λοιπόν μέρα από όλο αυτό το πάρτι στο στομάχι σου. Ναι. Ναι. Και στο εντερό σου, σίγουρα. Λοιπόν, έχουμε 5 συμβουλές, δικές μας συμβουλές, για μετά το τραπέζι του Πάσχα. Τιπ νούμερο 1. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Τα αρνί είναι κρέας, είναι πρωτεΐνη. Το βάζουμε στο ψυγείο. Πολλοί ξέρετε ότι όλοι μας βασικά το κάνουμε. Μετά το Πάσχα τρώμε αρνί με μακαρόνια. Αρνί σκέτο την άλλη μέρα. Την παράλληλη μέρα αρνί με μελιτζάνες στο φούρνο. Τέλος πάντων, για 2 εβδομάδες. Αρνί με αρνί. Αρνί με αρνί, ναι. Λοιπόν, για 2 εβδομάδες λοιπόν τρώμε αρνί. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Μετά από 5 μέρες το αρνί χαλάει. Σταματήστε να τρώτε αρνί. Δηλαδή, φάτε για 3-4 μέρες. Μετά τέλος, μην φάτε άλλο. Θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι, γιατί μετά το έντερο θα κάνει πάρτι το έντερο μετά. Πάθε καμιά δηλητηρίαση. Οπότε, εντάξει, ωραίο το αρνί, δεν το συζητάω, αλλά όπα. Φτάνει. Tip νούμερο 2. Αφού έχετε φάει λοιπόν, έχετε πιει, έχετε γίνει όρθιοι, γιατί δεν μπορείτε να κάτσετε με τίποτα, θα σπάσουν κουμπί. Όχι, μην ξεκινήσετε ποτέ από τη γυμναστική. Δηλαδή θα λιποθυμάτε στον δρόμο, θα ξερνοβολάτε σαν τα γατιά δεξιά και αριστερά. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, αγαπάτε τη γυμναστική και εγώ την αγαπάω τη γυμναστική. Κάθε μέρα στο γυμναστήριο μου. Αλλά είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, εγώ... Πάνω απ' όλα θα κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Θα πείστε, κάτσε να πάω για ένα τρεξιματάκι να κάψω αυτά που έφαγα χθες. Το πιο πιθανό είναι να σε βρουν με κόμμα σε καναλόφο, με ξερατά δίπλα από το φαγητό, με το αρνί το μισό έξω, παρά να έχεις χωνέψει αυτό που έφαγες. Καλύτερα ξάπλωσε, παιδιά. Ξαπλώστε, χαλαρώστε το κορμάκι σας και όλα καλά. Ναι, να ηρεμήσεις λίγο. Ναι, να ηρεμήσεις λίγα και όλα καλά. Επόμενο tip. Σίγουρα σε όλα τα τραπέζια, δηλαδή σε 80% των τραπεζιών, υπάρχει ένας παππούς, θείος, τέλος πάντων κάποιος και νέοι ακόμα, που βάζουν το τραγούδια, κλαρίνο, τέρμα, ακούει όλη η γειτονιά. Από το πρωί, από τις 6 ώρα που ψήνει το αρνί, μέχρι τις 8 η ώρα που θα έχει γίνει πίτας ο μεθύς ή ο θείος και θα έχει ξεχάσει τη μουσική, δεν θα ακούει πια τίποτα. Το μόνο που θα ακούει είναι τον ήχο από το καπάκι της μπύρας, ξέρω εγώ. Και είσαι σε μια φάση, έχεις φάει τον αγλαίωρα, έχεις πιει ό,τι πίνεται και τα αυτιά σου αιμορραγούν από τη μουσική, από την κλαρινίλα και από την τουμπερλεκίλα. Α, και από τη βιολιλίλα. Βιολιλίλα. Φτάνει. Οπότε λοιπόν, τι ποιο είναι, τα αυτιά μου τα βάζω στο mute. Δεν ακούω τίποτα. Ακόμα και τη γυναίκα μου να μιλάει, δεν την ακούω. Δηλαδή θέλω για 2 μέρες να ερεμήσει λίγο το αυτί μου, να επουλωθεί η πληγή από το μάτωμα. Με τα τραυματικό σοκ. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πες μου, εσύ δεν σου έχει τύχει αυτό το πράγμα, ρε πάνω. Όχι, ναι, είναι όντως ότι με το Πάσχα, ρε παιδί μου, παίζει συνέχεια αυτό το...
Αυτό χρειάζεσαι μια-δυο μέρες να επανέλθεις λίγο στα φυσιολογικά σου. Το χρειάζεσαι, το έχεις ανάγκη πιστεύω. Ναι, είναι ένα overdose. Ναι. Όπως είναι και στο φαγητό και στο ποτό, είναι ένα overdose και στον ακουστικό σου κόσμο. Τι είπα τώρα, γάμισε. Θα το βάλουμε αυτό. Genius. Genius. Harvard. Οπότε λοιπόν είπαμε, το τρίτο tip είναι όχι άλλο κλαρίνο. Οπότε για να φύγει η τουρμπελεκύλα και η κλαρινίλα, τίποτα, μην ακούτε τίποτα. Ή βάλτε, ξέρω εγώ, όπερα. Που και αυτό κλαρίνο θα σας φανεί, πιστεύω. Το καλύτερο πιστεύω είναι να μην... Τίποτα. Το επόμενο tip έχει να κάνει λίγο με αυτό που υποφάνεις. Το τον θείο, ξάδερφο από το χωριό, γείτονα που δεν τον έχεις δει ποτέ εσύ στη γειτονιά, τον οποίο τον καλείς, ρε παιδί μου, στο σπίτι για να κάνετε όλοι μαζί πασχαλινό τραπέζι. Ο οποίος εκεί πέρα που θα έχει πει το ναμπάκουλα, που δεν θα ξέρει ποιος είναι, που παράει, που βρίσκεται, σε ποιο σπίτι είναι, θα κάθεσαι εσύ και θα σου λέει, ρε παιδί μου. Εσύ με τι ασχολείσαι? Ρε θείο, πληροφορική. Με πληροφορική ασχολούμαι. Σπουδάζω και δουλεύω και σε ένα μαγαζί, φτιάχνω υπολογιστές. Εντάξει, ό,τι μπορώ κάνω. Άιρε, τι είναι αυτά πράγματα. Πόσο χρονών είσαι? 20. Εγώ στην ηλικία σου είχα δύο παιδιά. Δεν ξέρετε εσείς η νεολαία τι κάνετε και πού πατάτε, πού βρίσκεστε. Παιδιά, είναι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο λες τώρα που είσαι από μέσα σου, την ώρα που τα λέει, αρχίζει και σε ακυρώνει όλη τη ζωή. και είσαι σε φάση ότι την επόμενη χρονιά με έχουν καλέσει ήδη αλλού να πάω. Μα είναι bullying αυτό το πράγμα. Ναι. Ή το άλλο που κάνουνε. Πας με την κοπέλα σου που π.χ. είσαστε μαζί 3-4 χρόνια, δεν θες να την παντρευτείς ακόμα γιατί είσαι νέος και δεν γουστάρεις. Ναι. Και είναι η θεία και λέει: Φανούλη, τι γίνεται με το κορίτσι, το έχεις 5 χρόνια και δεν έχετε προχωρήσει, τι θα γίνει, θα προχωρήσετε? Και έχεις μετά για μια εβδομάδα γκρίνια. Να, είδες, τα έλεγε η θεία σου, τα έλεγε η θεία σου, πρέπει να προχωρήσουμε. Φτάνει, τέλος. Του χρόνου αλλού. Δεν μπορώ. Θα λείπω στο εξωτερικό. Μάνα, δεν θα έρθω στο επόμενο τραπέζι του χρόνου. Δεν μπορώ. Θα πάω αλλού. Πάει. Φτάνει. Και το πέμπτο και τελευταίο tip που βασικά... Ναι, είναι tip. Ναι. Tip. Και πηγαίνει σε εσάς, οποιαδήποτε ηλικία είναι αυτή, οι οποίοι ακόμα και μετά το Πάσχα σας έχουν μείνει 38 γουρούνες και 58 μινέρβες. Έτσι δεν τα λένε? Ναι, νομίζω έτσι θα λένε. Και μας έχετε ζαλίσει. Πέφτεις να ξαπλώσεις το μεσημέρι και ακούς απ' έξω μπα, μπου, μπα, μπου. Νομίζω ότι είσαι στη Βαγδάτη. Παιδιά, φτάνει. Τελείωσε το Πάσχα. Άμα θέλετε να πάτε σε ένα γήπεδο, να κάνετε την κάβλα σας, να τα ρίξετε. Εμείς ρε φίλοι μπορεί, δουλεύουμε, έχουμε, πώς να σου πω, θέλουμε την ησυχία μας. Εκεί που κοιμάσαι είναι Σάββατο, και δεν δουλεύεις παράδειγμα. Αυτό. Και θες να κοιμηθείς λίγο παραπάνω και είναι 8 η ώρα, δεν σου λέω 10, 12, είναι 8 η ώρα και σκάει στην αυλή σου πύραυλος από τη Ρωσία, ξέρω εγώ, πυρηνικός. Μπα! Μπουμ! Φτάνει. Παιδιά, κρατήστε για τον χρόνο. Γιατί να αγοράζετε καινούρια, ε? Αυτό είναι το tip. Μην τα χαλάτε. Ρίξατε ό,τι ρίξατε. Του χρόνου πάλι. Εντάξει, όλα καλά, δεν χρειάζεται. Ναι, νομίζω δεν χαλάνε κιόλα. Όχι, δεν χαλάνε. Τι, λίγουνε, δυναμητάκια. Δεν είναι τέτοιο. Ναι. Μπαρούτι. Μπαρούτι έχουν μέσα. Οπότε, μην μα αλλιώσετε. Συγγνώμη κιόλα. Αυτό, παιδιά, ήταν το βίντεο για σήμερα. Αυτά ήταν τα tips που έχουμε να σα δώσουμε εμεί, σαν fan pan, για μετά το Πάσχα τραπέζι. Ελπίζουμε να σα άρεσε. Αν έχετε κάποιο άλλο tip, να μα το γράψετε από κάτω. Θα χαρούμε να το δούμε, να δούμε τα σχόλιά σας. Περιμένουμε να μας δείξετε την αγάπη σας. Like, subscribe όσοι δεν έχετε κάνει. Και είσαστε πολλοί αυτοί, το ξέρω. Να μας κάνετε follow και στο Instagram. Φτιάξαμε και μια σελίδα στο Instagram που λέγεται πώς αλλιώς Fan Pan Show. Το fan page μας στο Facebook, Fan Pan Show Official. Την ομάδα μας στο Facebook INCS Team. Το έχουμε και σελίδα στο internet, www.theinsomniacs.net. Το οποίο έχει μέσα και ράδιο, live radio, έχει και playlist, έχει και άρθρα, πολλά άρθρα, καθημερινά άρθρα. Αυτά λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να σου γα... Να τα! Αυτά που λέγαμε πριν, τα ακούσατε? Να το! Που να σου καεί το μπλιμπλίκι. Αυτά, δεν βρήκα. Γεια σας. Ωραία. Δεν πήγε νεράκι.
hydration. Stay hydrated. Με τόσο αρνί, φίλε, με έχει πιάσει η αρνή, εδώ πέρα. Με τόσο αρνί, έχω... νιώθω το αρνί εδώ κάτω, να ζει ακόμα μέσα μου. Βελάζει ακόμα, προς τη δυναμή. Κάνει έτσι. Αυτό ήταν, παιδιά, το σημερινό βίντεο που έχουμε να σας... Το σημερινό βίντεο που έχουμε να σας πούμε σήμερα, θέλω να πω, λοιπόν. Ξανά, πάμε. Να σου γα... Να τα! Αυτά που λέγαμε πριν, τα ακούσατε, να το!